Πάμε τώρα στο θέμα, να δούμε τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε την κυρία Ξένο Γιαννακοπούλου, πρώην βουλευτή και ήταν και η πρόεδρος του Διαρκού Συνεδρίου που έγινε το Σαββάτο. Καλή σας μέρα. Δυστυχώς, μια δύσκολη μέρα. Είναι δύσκολη μέρα, ναι, είναι δύσκολη μέρα. Με αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή, πολύ νερό, κύριε Ξενογιακοπούλου. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ένας άλλος αγνοείται. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Η σκέψη μας είναι πρώτα απ' όλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Εννοείται. Και δυστυχώς η Μαγνησία ταλαιπωρήθηκε και από καταστροφικές πυρκαγιές. Έχετε δίκιο. Και καταλαβαίνετε ότι θα. Έχετε δίκιο. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά ο κρατικός μηχανισμός θα είναι πιο αποτελεσματικός και να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα. Το ευχόμαστε όλοι. Πριν πάμε μόνο σας παρακαλώ στα δικά σας, ενώ στα δικά σας τα του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω ένα σχόλιο σας, γιατί είναι σε εξέλιξη η συνάντηση του κυρίου Γεραπετρίτη με τον κύριο Φιντάν, που θα προετοιμάσουν τη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Θέλω ένα σχόλιο σας για τα ελληνοτουρκικά. Αλλάζουμε σελίδα, τα πράγματα πάνε καλύτερα. Πώς το βλέπετε εσείς? Κοιτάξτε, κύριε Φιλιππακόπουλε, η αποκλιμάκωση της έντασης είναι κάτι θετικό. Το να υπάρχει δυνατότητα διαλόγου είναι επίσης κάτι θετικό. Αυτό όμως που είναι αναγκαίο είναι να υπάρχει μια εθνική στρατηγική με σαφείς κόκκινες γραμμές. Για τη χώρα μας τα δεδομένα είναι σαφή. Δυστυχώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη το προηγούμενο διάστημα δεν επιδίωξε τις κόκκινες γραμμές να τις θέσει, ιδιαίτερα στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν εμείς περιμένουμε επίσημη ενημέρωση γύρω από όλες αυτές τις συναντήσεις, υπογραμμίζοντας ότι ναι στο διάλογο, μόνο όμως για τα θέματα που πραγματικά η χώρα μας θεωρεί ότι αυτή το εξής ένα είναι, κύριε Ξενογιακοπούλου. Το εξής ένα είναι, η ΑΟΣ δεν έχουμε. Το εξής ένα. Έτσι είναι. Είναι η υφαλοκρηπίδα, ναι. Ακριβώς. Και η οριοθέτηση της ΑΟΣ. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί μέχρι να έχουμε μια επίσημη ενημέρωση. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στα δικά σας. Έφτασε η ώρα, Κυριακή. Κυριακή κοντή γιορτή που λένε. Θα γίνει η ψηφοφορία. Καταρχήν θέλω να μας δώσετε ένα κλίμα. Πώς ήταν τα πράγματα το Σάββατο στο συνέδριο? Πρέπει να σας πω ότι ήταν μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη. Με την έννοια ότι ήταν μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, υπήρχε συσπήρωση. Στην πραγματικότητα η αίθουσα ήταν κατάμεστη και παρότι υπήρχε δυνατότητα και της διαδικτυακής σύνδεσης, ιδιαίτερα για τους συνέδρους από την περιφέρεια, οι περισσότεροι επέλεξαν να έρθουν, μάλιστα, να είναι εκεί και αυτό ήταν και η καλύτερη απάντηση, κύριε Φιλιππακόπουλε, σε όσους έχουν βιαστεί να πούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ περνάει μία κρίση, ότι δεν θα μπορέσει να ορθοποδήσει. Το αντίθετο είναι. Νομίζω ότι έχει χαρακτηριστεί αυτή η περίοδος από την ποιότητα, από τη δημοκρατική διαδικασία, αλλά και μια συλλογική διαδικασία με συντροφικότητα. Ο κάθε υποψήφιος και υποψήφια είχαν όλο το χρόνο να εκθέσουν τις προτάσεις τους και οι σύνεδροι ακούγανε με πάρα πολύ σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Εμείς καλούμε τον κόσμο, καλούμε το δημοκρατικό προοδευτικό κόσμο, τα μέλη, τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, να έρθουν την Κυριακή. Έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν όλοι που το επιθυμούν, γινόμενοι μέλη, εγγραφόμενοι. Αυτό μπορεί να γίνει και την Κυριακή το πρωί, δηλαδή, να και πάει σε κάποιο τμήμα, ακριβώς, να κάνουν εγγραφή και να ψηφίσουν. Ακριβώς. Και να ενδυναμώσουν μια πορεία που πραγματικά πιστεύουμε ότι η χώρα μας έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μια ισχυρή αντιπολίτευση και πάνω απ' όλα την προοπτική μιας προοδευτικής κυβερνητικής πρότασης για το μέλλον. Μάλιστα. Τώρα, μιας και τον βλέπω και στα πλάνα, η υποψηφιότητα Κασελάκη τάραξε λίγο τα νερά τις τελευταίες ημέρες. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε δημοκρατικές διαδικασίες. Με αυτή την έννοια καλωσορίσαμε και την υποψηφιότητα του Στέφανου Κασελάκη, εφόσον έφερε και τις απαραίτητες υπογραφές. Αλλά ναι, το ζήτημα ήταν, δεν είναι καθαρά μονοτυπικό, είναι και πολιτικό, ότι εμείς θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή ο κάθε υποψήφιος και υποψήφια ή Έφη Αξιόγλου φέρνουν και ενδυναμώνουν μία συγκεκριμένη διαδικασία. Εγώ τιμώ και εκτιμώ όλους τους υποψηφίους, πρέπει να σας πω. Θεωρώ ότι ο καθένας, με τους περισσότερους έχουμε και μακρά φιλία και πορεία και στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με τον Στέφανο τον Τζουμάκα και από το ΠΑΣΟΚ. Προσωπικά, επειδή είμαστε πλέον στην τελική ευθεία, πρέπει να σας πω ότι θεωρώ ότι με όλη την εκτίμηση σε όλους τους υποψηφίους, η Έφη Αξιόγλου πιστεύω ότι είναι μια υποψηφιότητα η οποία φέρνει μια πλειοψηφική δυναμική στο ΣΥΡΙΖΑ, μια ανανέωση που έχει και τα στοιχεία της συνέχειας,
αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι θα δημιουργήσει και μια προοπτική ευρύτερης κοινωνικής πλειοψηφικής συσπήρωσης για το μέλλον. Τώρα και με την προσθήκη της υποψηφιότητας Κασελάκη, θεωρείτε ότι ο δεύτερος γύρος είναι πολύ κοντά και δεν θα βγει, πρόεδρος από τον πρώτο γύρο? Κοιτάξτε, αυτό θα έλεγα ότι τώρα 4 μέρες πριν τις εκλογές δεν μπορούμε και ίσως και δεν είναι και σκόπιμο να το εκτιμήσουμε. Ο λόγος τώρα είναι στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι στο προοδευτικό αριστερό κόσμο που θα έρθει να ψηφίσει, να στηρίξει αυτή τη διαδικασία. Η συμμετοχή έχει σημασία. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις δημοκρατικές διαδικασίες, θα προχωρήσουμε. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, είτε θα έχουμε 1 ή 2 γύρους, είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε με ενότητα, με συντροφικότητα. Όποιον βγει. Και αυτό είναι, νομίζω, ναι, και αυτό νομίζω είναι και το μήνυμα που δώσαν όλοι οι υποψήφοι. Ναι. Και γι' αυτό διακρίθηκε και η ποιότητα και ήταν και κάτι το οποίο αναδείχθηκε και πιστεύω έκανε και ιδιαίτερα θετική εντύπωση ευρύτερα, θα έλεγα, στον προοδευτικό κόσμο που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Για πείτε μου τώρα, μιας και αναφερθήκατε και στη συμμετοχή, το στίχημα με το πόσοι θα έρθουν να ψηφίσουν, ποιο θα είναι? Ο πύχης, δηλαδή. Κοιτάξτε, καταλαβαίνετε ότι η τελευταία φορά που είχαμε την ανοιχτή διαδικασία ήταν πέρυσι, όταν είχαμε την διαδικασία για τον Αλέξη Τσίπρα, που ήταν περίπου 150.000. Όμως ο Αλέξης Τσίπρας ήταν μια, νομίζω, ειδική, ξεχωριστή περίπτωση. Δεν θα ήθελα να βάλω ένα συγκεκριμένο πλαφόν αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο συμπαρόν στο συνέδριο, γιατί υπάρχει η αγάπη, η εκτίμηση. Ήταν μεγάλο το σοκ και η στενοχώρια όταν πήρε την απόφαση να παραμερίσει, όπως είπε ο ίδιος, και να θέσει μπροστά αυτή τη συλλογική διαδικασία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, νομίζω η παρακαταθήκη του είναι ζωντανή και αυτό ήταν κάτι που με το δικό του τρόπο και κάθε και η κάθε υποψήφια το δείξαν. Άρα δεν θα έβαζα αυτή τη στιγμή αριθμητικό στόχο. Όσο περισσότεροι έρθουν, όσο πιο μαζική είναι η συμμετοχή, μάλιστα, τόσο πιο σημαντική θα είναι και η συλλογική αυτή δημοκρατική διαδικασία. Μισό λεπτό να σας διακόψω για 1 λεπτό να ακούσουμε λίγο τον κύριο Μητσοτάκη που είναι με την πρόεδρο της Δημοκρατίας και επανερχόμαστε. Θα βρεθώ και στον Εύρο ώστε να εξαγγείλω άμεσα μέτρα στήριξης που αφορούν πρωτίστως τον πρωτογενή τομέα, αλλά και άμεσα μέτρα αποκατάστασης για την περαιτέρω προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε να ξαναδώσουμε στην φύση τη δυνατότητα να αναγεννηθεί με τους δικούς της ρυθμούς. Και ταυτόχρονα, βέβαια, να ξεκινήσουμε και πάλι τον σχεδιασμό για ένα κράτος το οποίο θα είναι ολοένα και πιο ανθεκτικό. Ο πύχης των απαιτήσεων των πολιτών μπαίνει ολοένα και πιο ψηλά, διότι τα ίδια τα φαινόμενα μας υποχρεώνουν να προσαρμοστούμε σε όλο ένα και πιο ακραίες, είτε μιλάμε για φωτιές, είτε μιλάμε για πλημμύρες, εκφάνσεις όμως της κλιματικής κρίσης. Αυτό θα κάνουμε και αυτό απαιτεί, θα το ξαναπώ, μια συστράτευση ολόκληρης της κοινωνίας και ολόκληρου του κράτους σε όλα τα επίπεδα. Από την κεντρική κυβέρνηση, που προφανώς δίνει την βασική κατεύθυνση, μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση και με μια μεγάλη συνεργασία και των ιδίων των πολιτών, διότι πια φοβάμαι ότι τα ανέμελα καλοκαίρια έτσι όπως τα ξέραμε ή όπως υπήρχαν ενδεχομένως στο φαντασιακό μας υποσυνείδητο θα πάψουν να υπάρχουν και τα καλοκαίρια που θα έρχονται από εδώ και στο εξής. Η πιθανότητα είναι ότι θα είναι όλο ένα και πιο δύσκολο. Κύριε Πρόεδρε, ίσως έχουμε τόσο σημαντική μεταβολή λόγω της κλιματικής κρίσης που δεν ξέρω ποιαν θα έχουμε εποχές να διακρίνουμε. Όλα όσα ξέραμε, όπως πολύ σωστά λέτε, έχουν αλλάξει δραματικά. Είναι πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε όλοι, γιατί ίσως χρειαστεί να αλλάξουμε και τρόπο ζωής. Αλλά αυτό που προηγείται, βέβαια, είναι η οργάνωση του κρατικού μηχανισμού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στρατηγικός σχεδιασμός και για την αποκατάσταση των περιοχών, σχεδιασμός για το μέλλον. Είναι πολύ βαρύ το έργο, αλλά πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και από αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι σημαντικό, επειδή αναφερθήκατε και στον Εύρο και στα μέτρα που θα εξαγγείλετε. Δεν είναι μόνο η αποκατάσταση και των ζημιών, που φυσικά είναι το πρώτο, αλλά είναι και η παροχή κινήτρων, γιατί οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να μπορέσουν να μείνουν στον τόπο τους, να συνεχίσουν να είναι εκεί. Ήμουν προχθές στην Ηλία και καταλαβαίνω ότι έχει μια σημαντική μείωση πληθυσμού τα τελευταία χρόνια μετά από την δραματική κατάσταση πριν από πόσα χρόνια, το 2007. Και βέβαια σε κάθε περίπτωση
η στήριξη των πιο ευάλωτων προηγείται, αλλά και το οικοσύστημα είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς. Δεν είναι αυταξία το οικοσύστημα της Δαδιάς. Μάλιστα. Μας έδωσε ο Πρωθυπουργός, νομίζω, μία πάσα που ήταν αυτό που θέλω να σας ρωτήσω για να κλείσουμε. Πάει την Παρασκευή στον Εύρο. Γίνανε ό,τι έγινε όλο το καλοκαίρι. Εσείς ως κόμμα εννοώ, ασκήσατε κριτική. Θέλω να ρωτήσω τώρα, τι περιμένετε να ακούσετε το Σάββατο από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Καταρχάς, θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι ένας καινούριος Πρωθυπουργός. Κυβερνάει ήδη 4,5 χρόνια ο κ. Μητσοτάκης. Άρα δεν είναι ότι τώρα βγήκε Πρωθυπουργός για να κάνει εξαγγελίες. Δυστυχώς και τα αποτελέσματα του καταστροφικού καλοκαιριού με τις πυρκαγιές, τώρα με τις πλημμύρες, η ακρίβεια που επιμένει, το αντεργατικό νομοσχέδιο που αυτή τη στιγμή είναι σε διαβούλευση, όλα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο από τη συνέχεια δυστυχώς της ίδιας πολιτικής. Και νομίζω ότι πλέον και ο κόσμος το ζει καθημερινά με έναν πολύ δραματικό τρόπο. Δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό, γιατί δυστυχώς οι εξαγγελίες είναι εξαγγελίες είτε της ίδιας πολιτικής, είτε ένα κενό γράμμα, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα δυστυχώς που ζούμε καθημερινά και σήμερα με την κατάσταση στη Μαγνησία και σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Άρα δεν περιμένετε δηλαδή κάτι να ακούσετε κυρίως για την πολιτική προστασία, γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι θα αναφερθεί εκτενώς στα της πολιτικής προστασίας, ένα διάρθρωση για την πυροσβεστική, για το νέο μοντέλο τέλος πάντων, και δασοπυρόσβεσης, αλλά και πρόληψης, το μεγάλο μας θέμα. Το ξέρετε κι εσείς, είναι ότι δεν έχουμε πρόληψη. Έχουμε μεγάλο κενό εκεί στο κομμάτι αυτό. Να σας θυμίσω ότι πριν 2 χρόνια, ο κ. Μητσοτάκης, μετά από τις αντίστοιχες καταστροφικές πυρκαγιές που είχαμε στην Βαρυμπόμπη και στη Βόρεια Εύβοια, ίδρυσε το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής. Πολιτική Προστασία και Κλιματικής Αλλαγής, ναι. Ακριβώς. Όπως ξέρετε, ούτε το οργανόγραμμα σε αυτά τα 3 χρόνια δεν έχει αυτή τη στιγμή ολοκληρωθεί, ενώ οι μισές θέσεις των πυροσβεστών παραμένουν κενές. Κενάω γράμμα λοιπόν, δυστυχώς, και όλες αυτές οι εξαγγελίες που είναι προφάσεις αναμαρτίες μετά από κάθε καταστροφή που ζούμε, γιατί ακριβώς εφαρμόζεται η ίδια πολιτική και η ίδια, θα έλεγα, πλέον και αποτυχημένη διαχείριση. Είναι και αποτυχημένη πολιτική και αποτυχημένη διαχείριση. Μάλιστα. Τώρα στο θέμα των οικονομικών εξαγγελιών, των μεταρρυθμίσεων. Λέγεται ότι θα κάνουν ανακοινώσεις μεταρρυθμίσεις για την υγεία, τη δικαιοσύνη, την παιδεία, τα εργασιακά που υπάρχει το νομοσχέδιο σε διαβούλευση, για τις συγκοινωνίες. Τι λέτε, τι εκτιμάτε εσείς? Ο κ. Μητσοτάκης είναι συνεπής στο πρόγραμμά του και κανείς δεν αμφισβητεί ότι κέρδισε τις εκλογές. Όμως όσοι πιστέψαν ότι η σταθερότητα που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης θα ήταν για το καλό της πλειοψηφίας της κοινωνίας, νομίζω ότι τώρα διαψεύδονται με πολύ δραματικό τρόπο. Μάλιστα. Γιατί δεν μπορεί να θεωρηθεί μεταρρύθμιση ένα νομοσχέδιο που πέραν του πενθήμερου που είχε καταργήσει ο κ. Χατζηδάκης και του οκτάωρου έρχεται τώρα να επιβάλλει εξάωρη εργασία και να διαλύσει πλήρως τις εργασιακές σχέσεις. Όταν βλέπουμε ότι η ακρίβεια επελάβει και δεν υπάρχει καμία λογική παρέμβαση στην αγορά, και όταν θα είδατε σήμερα και όλα αυτά που έχουν βγει για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και για το αντικαρκυνικό μεταξά, όπου το ΕΣΥ στην ουσία παραμένει αυτή τη στιγμή χωρίς στήριξη, χωρίς το αντίστοιχο προσωπικό, και επαναλαμβάνω, από μια κυβέρνηση που δεν είναι καινούργια, είναι η συνέχεια μιας κυβέρνησης 4,5 ετών. Μάλιστα. Τώρα, εάν εκλεγεί τώρα αρχηγός από την πρώτη Κυριακή, θα πάει κανονικά στην επόμενη εβδομάδα στη ΔΕΘ. Αν γίνει την επόμενη εβδομάδα η εκλογή, στη δεύτερη φορά δηλαδή. Το έχουμε προβλέψει αυτό, πρέπει να σας πω. Γι' αυτό και ενώ την Κυριακή 10 του μήνα είναι η πρώτη κάλπη. Ναι. Εφόσον χρειαστεί δεύτερος γύρος, ο δεύτερος γύρος θα γίνει Σάββατο 16. Α, προκειμένου ακριβώς. Οπότε για να μπορεί να ανέβει όποιος εκλεγεί στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Να έχει τη δυνατότητα την Κυριακή, νεοεκλεγμένος ή νεοεκλεγμένη, να μπορεί να κάνει πλέον και την πρώτη, δημόσια πρόεδρος. Μάλιστα. Του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άρα λοιπόν θα είναι 2 Σαββατοκύριακα που ούτως ή άλλως ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα είναι παρόν με τις εξελίξεις και με τη νέα προοπτική. Κοιτάξτε, Αγιανακοπούλη, σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες τις εσωκομματικές για την εκλογή του νέου Προέδρου ή της νέας Προέδρου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλημέρα, ευχαριστώ. Γεια σας.